συγγνώμη γιατί αργήσαμε λιγάκι, αλλά είχαμε ορισμένα προβληματάκια. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Υγεία στην οικογένειά σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ με όποια προσπάθεια κάνατε σήμερα να μας ενισχύσετε οικονομικά. Δεν σας κρύβω ότι βρισκόμαστε σε δεινή οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα κοινόχρηστα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την εφημερίδα. Την εφημερίδα αναγκαστήκαμε να μειώσουμε τους συνδρομητάς, την αποστολή, διότι μας έκοψαν την ατέλεια. Και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Η κατάσταση βέβαια γενικώς είναι άσχημη οικονομικά. Μέσα σε αυτή τη λέλαπα μας πήρε και εμάς. Δεν έχουμε πηγή πουθενάθε ούτε από δημόσιο φορέα ούτε μία δεκάρα. Ό,τι κάνετε εσείς και σας ευχαριστούμε πάλι χίλιες φορές. Εμείς όμως παρόλες αυτές τις δεινές και μεγάλες δυσκολίες δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα αμυνθούμε για να κρατήσουμε το σύνολο όρθιο, να μην το πείσουμε. Διότι νομίζω πως είναι κρίμα μία ζωή συλλόγου από το 1922 να τον κλείσουμε τώρα. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορέσουμε κι αν κάπου δεν ανταποκρινόμαστε όπως πρώτα να μην μας παραξηγείτε. Διότι υπάρχουν αυτοί οι λόγοι και οι αιτίες που μας αναγκάζουν να μην ανταποκρινόμαστε όπως θα θέλαμε και όπως κάναμε στο παρελθόν. Με εκδηλώσεις, με παραστάσεις, με πολλά 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 κάναμε. Εδεσιμότατε, πατέρα Δημοστέλη Παπακουστόπουλο. Αντιπρόεδρε του Αρίου Πάου. Κύριε Γεώργιε Ισικέ. Μεγάλη μας τιμή που έχουμε στα υψηλότατα αξιώματα ένα παιδί άξιο δεσκάλος. Και ευχόμαστε το επόμενο βήμα να είναι ο πρόεδρος. Και τώρα παρακαλώ τον αντισημότατο πατέρα Δημοσθένη να μας ευλογήσει την πίτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
εις πάσαν τιμηλήν εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκα του κόσμισας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός ιε, Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντος, την ενιάψιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρωη κτήρμον, πάντας τους λατρεύοντας σύ το μόνο δεσπότη, και εκβώντας φόβο λυτρωτάν εφόρον πάση το έτος χορήγησον. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων ενιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, τον προσφερόμενον εις δόξαν σύν και τιμήν του εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, του Ουρανοφάντορος Μεγάλου Οικουμενικού Διδασκάλου και Ιεράρχου, επίβλεψον μεγαλόδερε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς το Προεδρείον του Συλλόγου των Ελαθίνες Λευκαδίων και επί πάντας τους αδελφούς Λευκαδίους τους κατοικούντας εν τη Αττική γη και εν τη γενετήρα ημών, αλλά και όπου γης, τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τες ουρανίους δωρεάς, ότι επί σύ ελπήκαμεν στο ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν του οτίους εντολών, ότι ούχε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και Πάντων σου των Αγίων, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αφήστε τώρα. Επειδή είναι ο παπάς, και ο παπάς συνήθως έρχεται, θα είμαι σύντομος, δεν θέλω να σας κουράσω, εγώ θα κάνω στο ρίγμα, το κήρυμα γίνεται στην εκκλησία. Ήθελα να εκφράσω μία ευχή. Και μακάρι να μην έχει τον χαρακτήρα της εθιμητής τυποποίησης. Εύχομαι με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου ο Θεός της αγάπης, ο παντοδύναμος, πάνσοφος και πανάγαθος Θεός, που υφαίνει με συνεργή, με συνεργά τον άνθρωπο, ο Παύλος λέει, θεούες μεν συνεργή, την ιστορία του κόσμου, η οποία ιστορία για τη συνείδηση της Εκκλησίας δεν είναι τυχαία απλοκή γεγονότων, αλλά έχει νου να ευδοκίσει, να εξέλθει η πατρίδα μας, ο τόπο μας,
από τη φοβερή δύναμη της οικονομικής και ηθικής κρίσης μέσα στην οποία έχει εμπλακεί. Και να μας χαρίσει, να χαρίσει σε εμάς τους απλούς ανθρώπους, για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Πρώτον, την εγκράτεια και τη λιτότητα των ασκητών της Εκκλησίας μας. Δεύτερον, την αγωνιστικότητα, τον δυναμισμό, την αγάπη και την αλληλεγγύη των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, των οποίων μια τριμελή αντιπροσωπή αύριο θα τιμήσει η Χριστιανική Ορθοδοξία και η Ελληνική Παιδεία. Τρίτον, την καρτερία και την υπομονή των Αγίων Μαρτύρων. Και τέταρτον, τη σύνεση και το φωτεινό νου, έστω σε κάποιο υποτυπώδη βαθμό, του σοφού Σολομώντα. Επισφραγίζοντας, εύχομαι να ευδοκίσει ο Θεός ο νέος χρόνος να είναι για όλους τους αγαπητούς αδελφούς Λευκαδίτες και τους εδώ και τους πλησίων και τους μακράν, να είναι χρόνος γεμάτος τουλάχιστον από υγεία, από κάθε χαρά, πετροσύνη και οικογενειακή ευτυχία. Καλή χρονιά σε όλους σας και πάνω απ' όλα από υγεία να δώσει ο Θεός να γεμίσει αυτή η χρονιά που είναι βασική προϋπόθεση για την όλη μας αγωνιστική πορεία μέσα στη ζωή. Χρόνια πολλά σε όλους σας και ευλογημένα μας οικογένειά σας. Εγώ θα χαράξω ένα σταυρό πρόεδρε στην Πίτα και στη συνέχεια θα κάνει τη γενόμη. Και πάλι καλή χρονιά, ευλογημένη και υγεία και χαρά σε όλους σας. Θα σε πάρω βοηθό άλλη. Μονάχα βοηθό στην εξομολόγηση θα σε πάρω. Γιατί είναι και μου μαχαίο προσάγκο είναι. Λοιπόν, πάλι καλή χρονιά, να σε καλά. Παρέχει να σα πω προηγουμένω ότι μην παρακολουθούμε που κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση με κέντρη, με πίδα και λοιπά. Γιατί προηγουμένως είπαμε ότι δεν έχουμε για δεκάρα. Τώρα τι λέει, αφού έφερε για δεύτερο για δεκάρα και ο Πέμπε να κάνει αυτές τις φέστες. Να παιδιά συγχαρητήρια. Προσέξτε. Όσον αφορά για τον κέντρη, έχουμε ένα φίλο του συλλόγου, ο οποίος πάντα μας κάνει αυτά. Τον πήραμε φέτος στο τηλέφωνο και του λέμε δεν θα κάνουμε. Λέει γιατί. Γιατί δεν έχουν χρήματα. Λέει τι θέλετε να προσφέρω εγώ. Να το κάνετε εδώ, να το κάνετε δωρεάν. Λέει δεν γίνεται, κάντε να μου δώσετε. Από τα 500 που μας πήρε πέρυσι, είπε φέτος να μου δώσετε 200. Και αυτό ήταν ένα κίνητρο για να αποφασίσουμε γι' αυτό. Στη συνέχεια την πίτα που παραγγείλαμε από τη Λευκάδα, είχε κάποιο νούμερο εκεί, οι κοπέλες πάλι προσφερθήκαν και μας κάνανε κάτι καλύτερο. Και με βάση αυτά ήρθαμε και κάνουμε πίτα. Μην παραξηγηθούμε ότι είμαστε προύχο της Ιησοκρίσης. Ώρα, μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα κόψω εγώ ένα φίλι πίτα. Το οποίο αφιερώνω στην Κύπρο, στην Αγγλία, Αμερική. Στα μέλη του συλλόγου που φύγανε τον περασμένο, εις μνήμη των μελών του συλλόγου που φύγανε τον προηγούμενο χρόνο και αυτό. Τώρα, έχουμε και φλούρι μέσα. Φλούρι δεν κερδίζει, δεν είναι ο πίνης.
Τώρα κοιτάξτε, 40 ευρώ. Από 10 ευρώ και απάνω, ό,τι έχετε φταρίσει. 50 θέλετε. Γιατί δεν αμφιβολήσετε την πάλι. 50 θα δώσετε. Έβαλε κάπως. Λένε να σπάτσα. Νομίζω μακά. Δεν έχει τίποτα. Αν μπορούσε να το πάρει όλο θα το πει. Λοιπόν, τώρα είναι όπως συνηθίζεται, εδώ. Λοιπόν, θα το εφαρμόσουμε και τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κύριο Γιώργιο Χρυσκό, να μας κόψει ένα φιλί. Το πιντάρ το έχει στα χέρια του. Ε, το πιντάρ. Σας εύχομαι και εγώ με την σειρά μου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και του χρόνου. Αν δεν είμαστε ήδη, να είμαστε περισσότεροι. Ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας και συγχρόνως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήρθε με τα καλά της σήμερα. Προσέξτε αυτό. Για να τιμήσει τη φύτα του Συλλόγου Λευκανίου. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία. Και χθες με είχε πάρει ο δάσκαλός μου τηλέφωνο. Ο δάσκαλος που είναι στο δημοτικό και μου είπε, επειδή εγώ δεν μπορώ να έρθω, αυτό το φελί μου λέει την πίτα που θα κόψεις, θέλω να το αφιερώσεις σε αυτούς που σήμερα αγωνίζονται και όχι σε αυτούς που κάθονται στην πολυθρόνα κατά της κατάστασης αυτής την οποία ζούμε. Στα πεζοδρόμια, όπου δει, εμείς κόβουμε αυτό το κομμάτι της πίτας. Και εύχομαι στο δάσκαλό μου να ζήσει άλλα τόσα χρόνια. Αν θέλετε να πω και το όνομά του. Είναι ο Νίκος Ουγλένης. Δεν μπορεί να έχει προβλήματα. Ναι, ήταν στη... Όχι, δική μου δεν ήταν, γιατί δεν μπορεί να έρθει εδώ πέρα, έχει αναπνεύσει κάτι. Παρακαλώ τον κύριο Δημήτρη Καρταμάνη, που είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Επτανησίων στο Γαλάτσι. Βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Επτανησίων Γαλατσίου. Έχετε τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Προέδρου μας, του κ. Ζαβιτσάνου, που είναι και αυτός από την δεκάδα μας, και όλων των υπολείπων μελών του ΔΣ του Συλλόγου μας. Για πρώτη φορά το Γαλάτσι, αυτή τη στιγμή το ίδιο του ΔΣ είναι αυτή η δεκάδα, του Επτανησίων Γαλατσίου δηλαδή. Εγώ λέγομαι και Κλαμάνη Δημήτρης, είμαι γιατρός ορθοπαιδικός στο επάγγελμα. Εύχομαι σε όλους υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση. Χρόνια πολλά. Ο Άγγελο Κακλαμάνη, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πολλά πολλά χρόνια μαζί μας στο Συλλόγο. Να έχουμε ένα φιλί. Χρόνο, να έχουμε υγεία, ναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Εγώ θέλω να κόψω...
κάνουν φωτογραφία συγγνώμη. Θέλω να πω σε ένα φοιτητά για να το αφιερώσω σε όλους αυτούς που δεν έχουν πτωχεύσει ψυχικά και έχουν το σθένος να αγωνίζονται εναντίον της διαπλοκής και της υποκουλτούρας που υπάρχει γενικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Συντρόφου Επιμισάνιου, τον Γιάννη τον Λογοθέτη, να κόψει να φύγει. Θα τα αφιερώσω σε όλους τους Λευκαδίτες όπως και την προηγούμενη Κυριακή, στους Αμπανταχού Λευκαδίτες και στους Αμπανταχού Επιμισάνιου, στο Γιάννη. Πρέπει να είμαστε καλά. Παρακαλούμε την κυρία Σούλα Μπαμβακούση Λάζαρη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδίων και Νούπολης και κύριο Δήμων, παλαιρωμένη. Το δικό μας κομμάτι, η μοίρα του. Να σας πούμε ότι εμείς έχουμε σήμερα το απόγευμα την πίτα μας στην Ηλιούπολη. Τα γραφεία στα γραφεία μας που είναι από την οδό 45 και Ήλιονο θα ακολουθήσει θέλετε καθίδια την βραδιά. Έχουμε σκουλάκια, μουσική, πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλά. Είναι κάτι σε Ήλιο και μπορεί να κολλήσει 6 ώρα το απόγευμα στην Ηλιούπολη. Παρακαλώ τον Αποστόλη τον Αντίπα που είναι πρόεδρος των Αττικών. Εκεί στα γραφεία θα βγαίνει συλλόγο. Δεν πάτε πάνω. Δεν πάτε στο κέντρο για το δύο. Στα καλύτερα καλύτερα. Καλή βροχιά. Υγεία και χαρά. Εμείς, τις πρόβλητα του Φλεβάρι και για τη μεσημέρι προσέλευση 2 η ώρα μέχρι τις 9.10 το βράδυ θα έχει φαγητό και μετά θα βλέπουν το Φίλιος που είναι το Κέντρος τον Αλάθωνα που είναι το Αλάθωνα και είναι στο Μάραμα στο τέκτη του Σιτσάνου Σωτηρίας Μπέλου και του Παπαγιουάζα. Η πρόσκληση
είναι όσο το είχαμε εδώ και 10 χρόνια. Ακριβώς βρήκα μια πρόσκληση να φτιάσω το 2001 και είχε την ίδια τιμή. 20 ευρώ μεταφραστός, το κρασί πάνθινο, 30 ευρώ το κουτάλι και 70 ευρώ το ουίσκι, το αυλό. Για την εποχή τζάμπα είναι. Άστε το ράνι τσέπη δικιά μας ζορίζονται. Αυτές οι τιμές ήταν εδώ και 10 χρόνια και. Εμείς γυρίζαμε όλα τα κομμουνικά κέντρα, όταν σκάραμε πολλούς και ξέρουμε. Είναι το χάραμα των γνωστών στην Θεσσαλιανή. Αυτό, όσοι είδατε χθες το βράδυ την εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην ΕΕ, θα το είδατε που έκανε προς τιμή του Τσιτσάκη, κατά πληρωμή. Επίσης, ο Σπαδιώτης Λευκαδίτης και Αγιοπετρίτης, ζωγράφος, θα συμμετάσχει σε μια έκθεση που διοργανώνει ο Δήμος Παλαιοβαγίου στο Πνευματικό Κέντρο στον Άνιμο από τις 2 Απριλίου μέχρι τις 6 ή 8. Μέχρι τις 8. Είναι στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παλαιοβαγίου στον Άνιμο. Όποιοι μπορούν και θέλουν μπορούν να πάνε να την επισκεφτούν. Είναι με πίνακες ζωγραφικής. Εγώ το θελή θα το αφαιρώσω στον Υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού, τον κύριο Γιουβουλάνο, τον οποίο προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια, έχει και ίδρυμα, και από την ώρα που ανέλαβε υπουργός εδώ και 2 χρόνια, έβαλε αμέσως ο Χαμέτ να κλείσει τους πολιτιστικούς συλλόγους. Η πρώτη του δουλειά ήταν να σταματήσει από τον ΟΠΑΠ, να στεφανίζει τον ΟΠΑΠ, να μας δίνουν, και αυτό πάρει άμα θέλανε οι βουλευτές και όπου θέλανε, έστω ένα χιλιάρικο. Τελείωσε και αυτό και τώρα ήρθε και η Άρη Καρπαζά να πληρώνουν και θα είδα μας το άλλος. 500 ευρώ στήξεις εμάς τα εγκεντρικά, 600 θέλαμε να τις στείλουμε κέντρο και στο εξωτερικό. Πάει, τελείως. Θα είστε ο κόλας με φίλο, θα έχουμε μεγάλο. Ευχαριστώ. Καλά, κύριε Πρόεδρε. Για το πρόγραμμα, Αποστόλη, χρόνια πολλά. Πολύ κάνει έρευνες με τον πίτι. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Λίγο προετοίμαστη, δεν ήμουν έτοιμη για κοινό. Γνωρίσαμε τους συλλόγους από ένα πρόγραμμα ελληνικό που έχουν οι συλλόγους Λευκαδίων, των απανταχού Λευκαδίων. Είχαμε τη χαρά να έρθουμε σε επαφή με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από το νησί σας, που συνεργαστήκαμε μαζί τους και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει δυναμισμός, διάθεση για διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά, να συνεχίσετε αυτή τη σημαντική προσπάθεια που κάνετε. Και ευχαριστώ πολύ για την δημοσιογραφία. Παρακαλώ τον κύριο Σπύρο Φίλιππα, τον γιατρό, ο οποίος έρχεται ως αντιπρόσωπος του Συλλόγου Δρυμονιωτών. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Πέρασε μια εποχή τόσο δύσκολη.
παράδοξο να φράζουμε ευχές και να μπαίνουμε σε αυτές. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πατρίδα που κυριολεκτικά είναι στο γύρο του τρεμού. Παραδίδουμε τα ενία τη ζωή μας σε μια νέα γενιά που φαινομενικά δεν έχει κανένα μέλλον ή έχει μέλλον ανεργίας, πείνας, κακοβιλιάς. Εγώ συμβολικά θέλω να κόψω αυτό το παιδί και να το αφιερώσω σε αυτά τα παιδιά που παλεύουν για το μέλλον τους, που παλεύουν για την πατρίδα τους. Αυτά τα παιδιά που παρά το νεαρό της ηλικίας τους κατεβαίνουν με μεγάλη οριμότητα και αγωνίζονται στις διαδηλώσεις, στα συλλαλητήρια, και οι λέξεις αυτές πια είναι αναγκαίες και σαν έννοια και σαν λέξη, και να μην τις παραξηγούμε όπως κάποτε θεωρούσαμε ότι όποιος κατεβαίνει στις διαδηλώσεις είναι αλήτης, είναι παρακρατικός, είναι περιθωριακός. Σήμερα για να έχουμε μέλλον εμείς και κυρίως τα παιδιά μας, θέλει αγώνα. Όποιον αγωνίζεται, αφιερώνω αυτό. Θα παρακαλέσω το Θανάση το Μελά, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας γιατί μας αγαπάει, αλλά έχει και ένα άλλο ρόλο σήμερα. Επειδή ο πρόεδρος της Εταιρείας Δευκανικών Μελετών, ο Θωμάς ο Κατοπόδης, δεν μπόρεσε να έρθει διότι είναι αποκλεισμένος στην Εύβοια, παρακαλούμε τον κύριο Μελά να εκπροσωπήσει την εταιρεία Δευκανικών Μελετών. Αυτά το συμπληρώνουμε. Γιατί δεν είναι πρόγραμμα, ο Θωμάς για ένα έργο που έκανε μαζί με έναν άλλο συναδελφό του αξιόλογο για την ιστορία των υποβρυχίων, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Λοιπόν. Εκμέρους της Εταιρείας Δευκανικών Μελετών, μόνο ότι υπάρχει εκμέρους της Εταιρείας Δευκανικών Μελετών, την οποία ο αγαπητός φίλος Σωκράτης θέλει να εκπροσωπώ, μολονότι υπήρχε ο κύριος Σκλαβενίτης, τέος πρόεδρος, και η κυρία Κουνιάκη, γραμματέας του Συλλόγου. Εύχομαι σε όλους τους λευκαδίτες καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και άνοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κλαβενίτης, επειδή έχει το λαιμό του, με παρακάλεσε ότι δεν θέλει να κόψει ένα φίλι. Και δεν ήθελα να χαλάσω το χατήρι. Για την Μιράντα ζητάω χίλια συγγνώμη, διότι δεν σε είδα καθότι γραμματέας χίλια συγγνώμη. Είναι παρακολουθή. Έλα Μιράντα τώρα εδώ. Έλα, δεν γίνεται. Έλα, μπράτη, εγώ. Έλα, εδώ. Κύριο Ιστορήτη Τσεμελέκη, ο οποίος μας συμπαρίσταται με μεγάλη αγάπη τόσο στο σύλλογο όσο και στην Ομοσπονδία, παρακαλούμε να έρθει εδώ να κόψει ένα φιλί. Δεν τα αρέσει η πίτα, παρόλο που ήρθε για αυτή εδώ. Φαντάζομαι ότι έχεις τα άλλα κομμάτια που θα δώσεις. Εγώ φέρνει και τα κούρα. Λοιπόν, κόψε τώρα το όσο διαφάνεται επόμενο κόψη κανονικό για το κόψη. Έχαμε και έχουμε
όλους καλή χρονιά και να είστε καλά. Αυτό το κομμάτι θα το αφιερώσω σε όλους τους Έλληνες. Με την ευχή να κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί για να σώσουμε το Έλληνα. Θα παρακαλέσω τον τριαντάφυλλο τον Κραβενίτη, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα, λοιπόν, ο οποίος τριαντάφυλλος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Λευκάδα, είναι από τους πιο δυνατούς ερευνητές στον ιστορικό τομέα, στην παράδοση κλπ. Και αγωνίζεται με νύχια και μελόδια και κάνει έργο σημαντικό. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Η άρνησή μου δεν είναι για κανένα άλλο λόγο, είναι γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι δουλειά των ανθρώπων που είναι εκλεγμένοι και αντιπροσωπεύουν το λαό. Εγώ δεν είμαι εκλεγμένος, δεν είμαι ο φοιτηγούχος. Μα δεν φόραξε μόνο τους αντιπροσώπους. Εγώ για μένα λέω τώρα. Εσείς κάνετε μεγάλο έργο. Η μόνη συστολή που υπάρχει λοιπόν είναι αυτή και τίποτε άλλο περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά στη φωνή του Προέδρου και του λαού πρέπει να ανταποκρινόμαστε. Και του Πρόεδρου. Εύχομαι σε όλους τους Λευκαδίτες το καλύτερο και να πω και κάτι άλλο για να σταματήσετε. Σε αυτές τις εποχές όπως έγινε και σε άλλες χειρότερες από τη σημερινή, λόγω για την κατοχή, οι άνθρωποι κλείστηκαν στα σπίτια τους και διαβάσανε και σκεφτήκανε και πλουτιστήκανε από πλευράς παιδείας, διανόησης, σκέψης, η οποία τροφοδότησε τις επόμενες γενιές. Μπορεί να είναι μετά από μια άσοφη τεσσαρακονταετία, μπορεί να είναι ώρα να ξανακάνουμε την ίδια στροφή στα πνευματικά πράγματα, να θυμηθούμε και τα βιβλία μας, να ξεχάσουμε λίγο το χαργακούχα μας και να αποφύγουμε και τη φωτιστερίνη και να διαβάσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο μεταξύ μας και να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Λοιπόν, εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι χρονιά της προκοπής, γιατί οι άλλες είναι μάλλον αποκλεισμένες, προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή τη συσσωρική ζωή με την καλόγια, της αγάπης για την πατρίδα και την μεγάλη μικρή και κυρίως στήψουμε στα προβλήματα και για να τα κατανοήσουμε καλύτερα και να καταλάβουμε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και ποιες δυνατότητες έχουμε να πάμε καλύτερα. Εσχωρείτε για το κήρυγμα. Και σας εύχομαι όλους τους Λευκαδίτες, παρόντες, μακρινούς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για καλή χρονιά. Μην το ψάχνεις, ας το φύγε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Παναγιώτη Φίλιππα, ο πρόεδρο. Ήταν πρόεδρο του Γύρικος Μουσάδας. Τώρα, έλα. Άλλα πάλι. Έλα, Παναγιώτη. Τώρα, να μην πω περισσότερα, να ξεχνήσει, είναι ο Ταλατούχος. Να το βγάλουμε πέρα ως αγάπη και ομόνια, διότι μέσω της μουσικής διορθώνονται πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχω κάνει μια πρόταση στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας. Είμαι επίτιμος της Λύρικος, της ορχήστρας που έχεις απολαύσει πολλές φορές, αλλά σαν επίτιμος τώρα, δεν ξέρω αν θα συνεχίσω ή όχι, αλλά μια πρόταση νέα που φέρνω. Είναι η Ομοσπονδία να ιδρυθεί ένα κλαμπ για μουσική για τους Λευκαδίτες της Αθήνας με μια κάρτα κλαμπ που θα έχουμε και θα κάνουμε μια χοροδία αφιλοκερδός που θα την γνωρίσουμε κάποιο τρόπο και 5-6 μουσικούς που να μην συλλεγόμαστε όταν έρχεται ή ένας των Επτανήσων. Άντε φίλμπα, βρες φίλους, βρες κάνε. Έχουμε και εμείς το δικό μας κομμάτι, δεν είναι τόσο σπουδαίο.
την πρόταση αυτή, αν διευθύνσουν οι δημοσιογραφίες, να έχει ο καθένας μια ειδική κάρτα που θα ανοίξει στο χρυσό χώρο της Ισού και θα κάνουμε πολλές εκδηλώσεις. Έτσι θα ενώσουμε και τα πνευματικά μας μέσα μας εσώψυχα και το χρόνο όλοι μαζί να αγωνιστούμε για αυτό το παράδειγμα. Αν θελήσετε, αφιερώνω αυτό το κομμάτι και εγώ στον αποφανόντα μεγάλο τελευταίο καλλιτέχνη της Δευτάδας, τον Δερίκιο, τον Γιώργο από τον Τριγώνα, ο οποίος έχει πεθάνει στα 35 του χρόνια. Αυτόν έχει προσφοράψει, έχει προσφοράψει, τον έχετε απολαύσει όλοι και την αδική του νομιλικές. Ήταν ο βουλευτής ο τελευταίος που έφυγε από τη ζωή. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη. Πες ότι όσοι θέλουν να τραγουδάνε και θέλουν να μπουν στην Βολόνια, όχι, δεν γίνεται. Να συζητάς πολύ για τα πράγματα. Δεν γίνεται. Έχει και τον Κώστα, τον Κανέλο, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας στο Σύλλογο Ισιωτών, ο Μέντης. Ο σύλλογος αυτός εφαρμόζει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με πρωτοτυπίες και με πολύ ενδιαφέρον. Πήγαμε προχθές, μας κάλεσαν εκεί που κόψανε την πίτα και είχε κάτι καινούριο, τελείως διαφορετικό. Πολύ με συγκίνησε η ενέργεια που έχουν κάνει και γενικότερα. Ψάρι. Γιατί δεν μας το είπες εμάς όταν θα δούμε κι εμείς, μας ενημέρωσες. Τι έκανε δηλαδή? Έκανε ως προς τη διαδικασία, είχε διαφορετικά πράγματα. Δεν είχε αυτά τα δικά μας τα πεπατημένα. Είχε κομφερασία εκεί, είχε άλλο σύστημα εκεί, άλλη τάξη. Πολύ τον καμάτι. Και αυτό πρόεδρος είναι... Η κυρία Αμαρκατέ. Ο κύριος είναι γραμματέας. Ευχαριστώ όλα τα κυρία. Ευχαριστώ όλα τα κυρία. Από τα χορτάτα. Α, είσαι εκπέρας των χωριωτών. Αυτός είναι ο Κώστας ο Χόρτης. Είναι από τα κόσμο, δηλαδή μας λέει αυτομάτως ότι είναι από και από τα χωριάτα. Είναι και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Είναι και στο σύλλογο βοηθός ταμεία. Εγώ θα σας πω μια μικρούλα ιστορία, δύο λεπτά. Θέλω να μου παρακολουθήσω για να σας πω πώς προσέχουν τον πολιτισμό εδώ στην Ελλάδα. Πρόσφατα πήγα στο Παρίσι και πήγα στο Μουσείο του Λουβρ. Το Μουσείο του Λουβρ έχει κάποια εκθέματα, έχει και ελληνικά εκθέματα. Τα καλύτερα είναι η Αφροδίτη της Μύρου και η Νίκη της Αμοθράκης. Η Νίκη της Αμοθράκης σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός από αρχαιοτάτων χρόνων πίστευε σε αυτή την ιδέα. Όταν το Μουσείο του Λουβρ έχει αίθουσες, ελληνική αίθουσα, αιγυπτιακή αίθουσα κλπ. Πάω λοιπόν στην ελληνική αίθουσα, ψάχνουν την Νίκη της Αμοθράκης, πουθενά. Χάθηκε. Λοιπόν, ρωτάω, δεν ξέρω τα γαλλικά, ρωτάω από εδώ από εκεί, τέλος πάντων, είναι στην πιο περίοδη θέση του Μουσείου του Λουβρ. Ένα. Εκτός ετούς, δηλαδή την έχουν την είσοδο σε μια μεγάλη είσοδο, από εκεί υποχρεωτικά θα περάσει όλος ο κόσμος για να δουν την είσοδο. Δεύτερο, αυτό πραγματικότητα τώρα, η άλλη πραγματικότητα της Ελλάδας. Αν πάτε από το Μοναστηράκι μέχρι το Θησίο, εκεί που έχει καφετέριες και ταβέρνες, και πείτε ότι θα πάτε στην τουαλέτα, οι τουαλέτες είναι κάτω στα υπόγεια. Λοιπόν, θα δείτε μέσα στις τουαλέτες μαζί και αρχεία. Με τζαμαρία από πάνω, μπλεγμένα αυτά. Τον πολιτισμό λοιπόν στην Ελλάδα, οι υπουργοί πολιτισμοί έτσι τον σκέφτονται. Άρα και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει λοιπόν
από αυτούς. Τέτοια περιμένουμε. Εμείς λοιπόν πρέπει να πάρουμε στα χέρια τον πολιτισμό. Και όχι μόνο τον πολιτισμό, αλλά και την οικονομία που λένε ότι θα μας φτιάξουν. Επομένως, μην περιμένουμε τίποτα από αυτούς. Πρέπει να τους πάρουμε με... Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Και το δεύτερο. Θα πω και το άλλο. Ο Κάλβος ήταν ποιητής από την Ζάνιθο. Και έχει αναφερθεί στις οδεύκες του, στα ποιήματά του, για τις κατοχή και τέτοια πράγματα. Από το 1850 λοιπόν μέχρι το 2012 μιλάμε για κατοχή σήμερα, ακόμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού οδηγούμαστε. Εγώ λοιπόν το παιδί το αφιερώνω λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς, τους έντες αυτούς που έχουν μια άλλη ιδέα για την Ελλάδα και όχι αυτή την οποία μας παρουσιάζουν αυτή την προφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις, πειράζεις την πίτα την αυτομά, γύρωσε στα τέτοια κέντρα. Ελάτε να πάρτε πίτα και στη συνέχεια έχουμε το κέντρι εδώ το ωραίο, το οποίο μας προσφέρει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.